Κουβάρι δίχως άκρη έχει καταντήσει το καθεστώς λειτουργίας της Δεσμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αντί για αναπτυξιακό εργαλείο έχει καταντήσει δεσμός στο επιχειρήν χιλιάδων επαγγελματιών του τόπου μας. Ευθύνες υπάρχουν παντού, με τους κυρίους Μέτιο και Τοψίδη να εργαλειοποιούν την εταιρεία ως δείκτη μέτρησης του πολιτικού τους αναστήματος, αντί να παραμερίσουν το εγώ τους προτάσσοντας ως μείζον το κοινό καλό της εταιρείας και των επαγγελματιών. Αποτέλεσμα, ενώ οι δύο πολιτικοί άντρες και οι άτυπες ομάδες τους συγκρούονται εντός πολιτικών γραφείων και δικαστικών αιθουσών, οι επαγγελματίες να περιμένουν με άδειες στις τσέπες. Τελικά, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δύο φορείς που οφείλουν να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, τους τελευταίους μήνες έχουν ορθώσει το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτήν μετά τον κορονοϊό. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Χρόνος 87,5 FM και το Δήμο Μπακιρτζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κωστής Σιμιτσής, η αναμονή για το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα. Η μία από τις αποφάσεις που πήραμε είναι να προσληφθούν με προκήρυξη που ήδη δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες της περιφέρειάς μας. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Χρόνος τη δημοσίευσε χθες. Λοιπόν, να προσληφθούν λοιπόν με αξιοκρατικά κριτήρια και με διαφάνεια φυσικά, που θα σας πω πώς διασφαλίζεται, 50 εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των φακέλων και θα επισπεύσουν την αξιολόγηση των φακέλων, άρα και την πληρωμή των χρημάτων. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα αργήσει να γίνει. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ θέλω να είμαι συγκρατημένος και να μην δίνω ελπίδες μάταιες στους ακροατές, εκείνο το οποίο λέω είναι ας έχουμε το μυαλό μας το Πάσχα. Αν πάρουμε λεφτά το Πάσχα... Και να είμαστε και ευχαριστημένοι, λέτε. Ναι. Ο κύριος Σιμιτσής ενημέρωσε πως μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 21.000 αιτήσεις. Κληθείς να σχολιάσει την κόντρα της διοίκησης της περιφέρειας και των επιμελητηρίων, μετέφερε τη λύπη του για τη στάση των επιμελητηρίων, τα οποία αποφάσισαν να απέχουν από τη συνεδριάση της Δεσμός. Λυπάμαι που απουσιάζει. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση δεν σας αρέσει και εσάς, κύριε Σιμιτζή, έτσι να μιλάμε στα ίσια, έτσι δεν είναι. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε και τον Περιφερειάρχη, ούτε και την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία Ιωαννίδου, έτσι, είναι μια ακαταστασία, μια αταξία που πραγματικά δεν θέλουμε να υπάρχει. Για πολλούς λόγους, όχι μονάχα τους τυπικούς και τους ουσιαστικούς. Δηλαδή είναι καλό να είναι τα ίδια τα μέλη των επιμελητηρίων εκεί και να κάνουν τη δουλειά τους. Και να μας είναι χρήσιμο, γιατί η παρουσία τους σαφώς και είναι πολύ χρήσιμη.